Καλημέρα, καλημέρα και καλώς σας βρίσκουμε και αυτό το πρωινό, το πρωινό της Παρασκευής, πρωινή ατζέντα, την ξεφυλίζουμε για ακόμη μια φορά και βεβαίως κάπως έτσι να κλείσουμε και αυτή την εβδομάδα. Μια εβδομάδα βροχερή, μια εβδομάδα που έφερε αρκετά προβλήματα, ο μπάλος, η νέα κακοκαιρία που αυτή την ώρα αρχίζει και σφυροκοπά την Πελοπόννησο, ενώ ήδη έχουμε πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα από χθες και όλο το μεσημέρι στην Αττική. Σοβαρά προβλήματα και βεβαίως είχαμε και ένα απίστευτο περιστατικό στη Θεσσαλονίκη, ένα λεωφορείο με 22 επιβαίνοντες ξαφνικά βρέθηκε στο κενό. Άνοιξε ο δρόμος, βυθίστηκε το λεωφορείο, ευτυχώς δεν είχαμε σοβαρούς τραυματισμούς. Είχαμε και μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία στον πύργο, θα πάμε σε πολύ πολύ λίγο να δούμε τι ακριβώς συνέβη. Μια ημέρα δύσκολη σίγουρα, με μια επικαιρότητα επίσης δύσκολη. Βεβαίως, όπως φαίνεται τα πράγματα εδώ σε επίπεδο Θεσσαλίας, δεν είχαμε ιδιαίτερα προβλήματα με την κακοκαιρία μπάλος. Βέβαια, δεν έχει περάσει, δεν έχει ολοκληρωθεί η κακοκαιρία, δεν έχει κάνει το πέρασμά της, θα έλεγε κανείς. Είναι ένα δύσκολο 48ωρο. Ήδη πέρασε το πρώτο 24ωρο. Ας ευχηθούμε ότι και η σημερινή ημέρα δεν θα αφήσει απώλειες. Ίσως όμως να έχουμε σημαντικές εξελίξεις στην Εύβοια. Στην Εύβοια, όπου το καλοκαίρι είχαμε τις απίστευτες πυρκαγιές, το καλοκαίρι όπου εκεί είχαμε δάση να εξαφανίζονται, περιουσίες να εξαφανίζονται και δυστυχώς από ό,τι φαίνεται έχουμε και μια δύσκολη μέρα με την Εύβοια γιατί έχουμε και ένα αναγνώμενο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι έχουμε πάρα πολλά να συζητήσουμε σήμερα εδώ στην πρωινή ατζέντα. Παρασκευή 15 του Οκτώβρη, είμαστε ακριβώς στα μέσα του μήνα. Ξεκινάει και η προμήθεια πετρελαίου θέρμανσης με τις καιρικές συνθήκες να είναι τέτοιες που όλοι λίγο πολύ έχουμε ανοίξει τα καλοριφέρ, γιατί κάνει ψύχρα. Βέβαια, μιλούμε και για μονοψήφια τις επόμενες ημέρες μέσα στη νύχτα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι καιρικές συνθήκες είναι τέτοιες που πρέπει να ασχοληθούμε και με τη θέρμανση. Αυτή την ώρα έχουμε 11 βαθμούς Κελσίου στη Λάισα, με λίγες βροχούλες κατά τη διάρκεια της ημέρας, από το μεσημέρι και μετά οι περισσότερες. Και βροχερό θα είναι και το Σάββατο, τουλάχιστον μέχρι το μεσημέρι αύριο, και μετά βελτιώνεται ο καιρός και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε μια καλή εβδομάδα, έτσι το ξεκίνημα της επόμενης εβδομάδος. Τώρα, ο Βόλος 11 βαθμοί αυτή την ώρα και θα έχει βροχούλες από το μεσημέρι και μετά, 16 βαθμοί η μέγιστη θερμοκρασία, μια χαρά. Στους 9 βαθμούς, μονοψήφια στα Τρίκαλα αλλά και στην Καρδίτσα, αρκετή ψύχρα και στις δύο πόλεις και βεβαίως αρκετές βροχούλες. Επίσης, στον αγαπημένο Δομοκό, 7 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα, αρκετό κρύο και αρκετή βροχή. Και από ό,τι φαίνεται, ο Δομοκός θα κρατήσει το καιρικό φαινόμενο, μάλλον θα κρατήσει τις καιρικές συνθήκες αυτές, τις βροχερές και τα επόμενα 24ωρα. Όπως και να έχει, ο μπάλος ήρθε από ό,τι φαίνεται για να μείνει και να φέρει και πολλά προβλήματα. Πώς πνίγει και έτσι η Αττική, πραγματικά, τι να πει κανείς. Πάμε να καλημερίσουμε τον Μιχάλη Χειμωνίδη στο κεντρικό κοντρόλ στην πόλη του Βόλου, τον Βασίλη Καραμπάση στη Λάισα, την Έλενα Κυριαζίδου στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στα πρωτοσέλιδα τοπικών μας εφημερίδων, να δούμε όλα όσα συμβαίνουν. Και βεβαίως θα ξεκινήσουμε από το site του σταθμού μας astratv.gr. Κάντε ένα like σελίδα μας για να είστε πάντοτε ενημερωμένοι. Στο νοσοκομείο Βόλου, δικυκλιστής μετά από τροχαίο ατύχημα. Ποιες αλλαγές έρχονται στον ΕΦΚΑ του Βόλου, τα γραφεία στους περιφερειακούς δήμους και υποψήφοι διευθυντές. Στο ρυθμό του μπάλου πύλιο και σποράδες, προειδοποίηση μετρολόγων, θα δούμε ποια είναι η εικόνα σήμερα. Μαγνησία, ανησυχία και την αύξηση των κρουσμάτων στα σχολεία, εντοπίστηκαν 43 νέα κρούσματα. Πεντάρι του Τζόκερ έπεσε στην Ελασσόνα και σε καλή μεριά να ευχηθούμε εμείς. Πάμε και στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Εφημερίδα Ελευθερία, ακριβή πρεμιέρα για πετρέλαιο θέρμανσης. Καλπάζουν οι απάντες στο διαδίκτυο, προσοχή μεγάλη. Προς το παρόν δεν σκεφτόμαστε αύξηση των τιμών για το κρέας, λέει ο πρόεδρος των Κροπολών, στη Λάισα σήμερα ο Νίκος Φίλης. Και πρόεδρος Ομοσπονδίας Αστικών Λεωφορείων, ο Μιχάλης Σακελάριου. Και να βελτιωθούν οι ερωτήσεις κρίσεων όσον αφορά βεβαίως για τα διπλώματα οδήγησης που θα κάνουμε και αναλυτικό ρεπορτάζ σήμερα. Εφημερίδα Κόσμος, από ζημιώσεις πριν τα Χριστούγεννα, σημαντική δέσμευση του κ. Λικουρέτζου, έχουμε και το ρεπορτάζ. Επιστρέφει στον Πάγκο Ηλίας Φιντάνης για την ΑΕΛ, ξανά πάνω από 200 τα κρούσματα κορονοϊού στη Λάισα. Ακριβή πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανσης, ξεκινά η διάθεση τόπου σήμερα. Εφημερίδα Ταχυδρόμος, διέταξε έρευνα στην πολεοδομία. ΕΔΕ για τρεις υπαλλήλους ζήτησε ο Δήμαρχος του Βόλου. Υποχρεωτική εμβολιασμή για τους άνω των 60. Βολιώτης πρωτοσέλιδο στην Βρετανική The Times.
Και εικόνες ντροπής φυσικά όσον αφορά και το θέμα της κακοκαιρίας. Εφημερίδα Θεσσαλία, 3.000 θάνατοι χωρίς εμβόλιο. 2 ακόμη νεκροί και 90 κρούσματα από κορονοϊό στο Βόλο. Στο 85% το τείχος ανοσίας στην Θεσσαλία. Και πλώρη ανάπτυξη θαλάσσιου τουρισμού από το πρώτο φεστιβάλ Γιώτινγκ και φύλακες άγγελοι, συγγνώμη, με 15 διασώσεις πτηνών. Πάμε και στη Δυτική Θεσσαλία. Η αλήθεια, έτσι έριξε το βιτριόλι. Συγκλονιστική απολογία της Εύης Κακαράτζουλα στο δικαστήριο για την πράξη της να ρίξει βιτριόλι και να σημαδέψει τη ζωή της Ιωάννας Παλιοσπύρου. Πήρα την ιδέα, λέγει, το βιτριόλι από τηλεοπτική εκπομπή. Αυτό είπε στο δικαστήριο χθες. Θα δούμε και αναλυτικό ρεπορτάζ. Υγεία γίνει εδώ της μυαλού των οστών, πολύ σημαντικό. Και συνάντηση του Γιώργου Κοτσού με Θεοδωρή Κάκο. Και πάμε τώρα να δούμε και τα νέα από τη Βόρεια Εύβοια και τη Φθιώτιδα. Ο Δημήτρης Μήτρου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Δημήτρη, καλημέρα. Καλημέρα, Σοφία μου. Καλημέρα στο Μιχάλη μας, στα παιδιά του Άστρα, στους τηλεθεατές μας. Τη γλυκιά μας καλημέρα στην οικογένεια από εκείνη ψηλά στο Πήλιο. Βόρεια Εύβοια, εγώ αρχικά, Σοφία. Να ξεκινήσω με είδηση που αφορά τον Μπάλο. 45 κάτοικοι από Κοτσικιά, Αχλάδη, Αγία Άννα. Μετά την προληπτική εκένωση φιλοξενούνται από φίλους τους ή στο ξενοδοχείο Αγκάλι της περιοχής που ενοικίασε η περιφέρεια. Όμως, Σοφία μου, η βοήθεια αφορά και 50 οχήματα της πυροσβεστικής για την αντιμετώπιση των προβλημάτων από τα καιρικά φαινόμενα. Τέλος, με απόφαση του Περιφερειάρχη κ. Φάνη Σπανού και κατόπιν εισηγήσεως της πολιτικής προστασίας, σήμερα στην Εύβοια είναι κλειστά τα σχολεία, ενώ το μήνυμα 112 ήδη έχει δράσει στην περιοχή. Αλλά εκτός από τον αγνοούμενο, το τι έφερε η νύχτα θα το δούμε αργότερα. Παραμένουμε στην πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια για να τονίσουμε ότι οι επιχειρηματίες της Αγίας Άννας, περιμένοντας μαζί με τους κατοίκους την κρατική αρρωγή για την Αθηνά, εκφράζουν την άποψη και για αποζημίωση από την εκένωση επισκεπτών μέσα στην υψηλή τουριστική περίοδο. Να αφήσουμε όμως, Σοφία μου, τη Βόρεια Εύβοια και στη συνέχεια να περάσουμε στη Φθιώτιδα. Η δημιουργία ογκολογικής κλινικής με ακτινοθεραπεία στο Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας και με απολύτως εξασφαλισμένους πόρους σηματοδοτεί μια σπουδαία ημέρα για την υγεία στη Στερεά. Αυτό, Σοφία, σημαίνει Ταμείο Ανάκαμψης, ανέγερση νέου κτηρίου για ογκολογική κλινική, όπως προέλεγα, ανάπτυξη κέντρου ακτινοθεραπείας και τμήματος πυρηνικής ιατρικής, παρακαλώ. Μεγάλη, βέβαια, η συμβολή στην αναβάθμιση των υποδομών και υπηρεσιών της δημόσιας υγείας, όχι μόνο στη Φθιώτιδα, αλλά στην περιφέρεια, του Υπουργού Οικονομικών κ. Χρήστου Σταϊκούρα, του κυρίου Φώτη Σερέτη, διοικητή της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας Στερεάς, και του κυρίου Ανδρέα Κολοκυθά, διοικητή του Νοσοκομείου Λαμίας. Και να κλείσουμε, Σοφία μου, με Ευρυτανία και Γιάννη Αντωνίου. Ο Ευρυτάνας χιονοδρόμος θα είναι ο πρώτος λαμπαδιδρόμος στην τελετή αφής της Ολυμπιακής Φλόγας για τους χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες Πεκίνο 2022. Αυτή θα πραγματοποιηθεί στην αρχαία Ολυμπία στις 18 Οκτωβρίου, ημέρα Δευτέρα, στις 11.30 το πρωί. Τώρα, για τον γύριο Γιάννη Αντωνίου. Ξεκίνησε τις χιονοδρομίες το 1999 και είναι αθλητής του ΕΟΣ Καρπενησίου, κατάγεται από αθλητική οικογένεια και ως μέλος της Εθνικής έχει πάνω από 340 διεθνείς συμμετοχές. Σοφία! Να είσαι καλά, Δημήτρη μου. Σε ευχαριστούμε για όσα τα ενδιαφέροντα μας είπες και αυτή την εβδομάδα αλλά και σήμερα. Και καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο, χωρίς προβλήματα, θέλω να πιστεύω. Ευχαριστώ πολύ και βέβαια η ευχή σου να περάσει σε όλη την πυρόπληκτη Βόρεια Εύβοια. Μακάρι, μακάρι, μακάρι και να έχουμε και καλά ξεμπερδέματα, κυρίως με τον αγνοούμενο. Σε ευχαριστούμε θερμά και εμείς παρακολουθούμε live εικόνα αυτή την ώρα από τα μετέωρα. Βλέπετε λοιπόν ένα άκρος φθινοπορεινό, μην πω και χειμωνιάτικο σκηνικό του καιρού. Αρκετά μουντός ο καιρός, βέβαια, για να δώσουμε και μια αισιόδοξη έτσι ματιά. Να πούμε ότι από την ερχόμενη εβδομάδα θα επανέλθουμε σε κανονικούς φθινοπορεινούς ρυθμούς και μάλιστα και με 20 όσον αφορά τις θερμοκρασίες. Αυτό είναι το σημαντικό, να περάσει και αυτή η δύσκολη ημέρα και θέλω να πιστεύω ότι θα βελτιωθεί αρκετά μέσα από το Κύριακο και από τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια άλλη εβδομάδα με άλλα καιρικά φαινόμενα, γιατί μπήκε με άγριες διαθέσεις ο Οκτώβρης, με αρκετές βροχές, με αρκετά προβλήματα, ακόμη και χιόνια. Είδατε τι έγινε στο Ενυνθέο, προφανώς και στα ορεινά, όπως στον Όλυμπο. Είχαμε χιονοπτώσεις το προηγούμενο διήμερο, αλλά νομίζω ότι αρχίζει και ομαλοποιείται κάπως η κατάσταση από αύριο. Τώρα,
Κακοκαιρία, πάμε να δούμε όλα όσα συνέβησαν. Πραγματικά απίστευτες εικόνες από την Αττική, πλημμυρισμένη δρόμη. Ο Κολωνός, όπου μοιάζει με Βενετία, μια ολόκληρη περιοχή, αν τη δει κανείς, νομίζω ότι όντως είναι στη Βενετία και όχι στην Αθήνα. Φρεάτια, τα οποία λέει ο Δήμαρχος ότι καθαρίστηκαν, αλλά με τόση πολύ βροχή λέει δεν μπορούσαν να κάνουν κάτι διαφορετικό. Τι να πούμε και για τη Νέα Φιλαδέλφια, επίσης στην Αττική. Και είχαμε και αυτό το λεωφορείο, το οποίο βυθίστηκε μέσα στο νερό, αλλά και το σχολείο που οι φωτογραφίες, οι εικόνες αυτές έκαναν το γύρο του κόσμου, όπου τα θρανία στήθηκαν έτσι ώστε να οδηγήσουν, να γίνει μια αυτοσχέδια, θα έλεγε κανείς, σκάλα ή διάδρομος, προκειμένου να βγουν τα παιδιά από το σχολείο με ασφάλεια. Να δούμε λοιπόν τα καιρικά φαινόμενα. Ο μπάλος που με αυτήν την ώρα και πέρα από την Αθήνα, που επίσης έχουμε καιρικά φαινόμενα δύσκολα σήμερα, κυρίως στην Πελοπόννησο αυτή την ώρα μετακινείται το κύμα της κακοκαιρίας. Σε εξέλιξη βρίσκεται κακοκαιρία μπάλος με βροχές και καταιγίδες σε μεγάλο μέρος της χώρας. Ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική από το μεσημέρι σήμερα στο μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ υπάρχει και πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Μάλιστα, λίγο πριν τις 12, εστάλει μήνυμα από το 112 στα κινητά των κατοίκων της Αττικής, συνιστώντας να αποφεύγουν τις μετακινήσεις. Η κακοκαιρία μπάλος, η οποία δείχνει τα δόντια της από αργά το βράδυ της Τετάρτης, σε πολλές περιοχές της χώρας ξεκίνησε να χτυπά και την Αττική το πρωί. Από την έντονη βροχόπτωση προκλήθηκε κυκλοφοριακό κομφούζιο με μποτιλιαρίσματα χιλιομέτρων σε κεντρικούς άξονες του Λεκανοπεδίου. Σύμφωνα με τα τελευταία προγνωστικά του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, κατά το υπόλοιπο της Πέμπτης και ως το πρωί της Παρασκευής αναμένονται βροχές και καταιγίδες στο σύνολο της χώρας, ενώ πιθανότητα χαλαζοπτώσεων υπάρχει κυρίως στις νησιωτικές περιοχές του Ιωνίου και του Αιγαίου, καθώς και σε παράκτιες περιοχές Πελοποννήσου, της Θεράσης Ελλάδος και ενδεχομένως και της Χαλκιδικής. Σημειώνονται ότι ισχυρές βροχές και καταιγίδες αναμένονται και στην Αττική από το μεσημέρι της Πέμπτης ως το μεσημέρι της Παρασκευής, ενώ υπάρχει πιθανότητα χαλαζοπτώσεων. Τα φαινόμενα αναμένεται να είναι κατά τόπους ισχυρά στο νότιο Ιόνιο, την Πελοπόννησο, στη Στερεά αλλά και την Εύβοια στο πρωί της Παρασκευής. Ενώ από σήμερα το απόγευμα έως και αύριο το πρωί, κατά τόπους ισχυρά φαινόμενα θα εκδηλωθούν στην κεντρική Ανατολική Μακεδονία, στη Θράκη και στο κεντρικό και βόρειο Αιγαίο. Απίστευτες πραγματικά εικόνες. Να πούμε ότι ένας άνδρας αγνοείται στην Νότια Εύβοια. Αρκετά σημεία του οδικού δικτύου σε όλη τη χώρα έχουν μετατραπεί σε ποτάμια ή έχουν κλείσει την κυκλοφορία προληπτικά. Το μέτωπο της κακοκαιρίας μπάλος κινείται προς τα ανατολικά και νότια. Παραμένει όμως σε ένταση παρά την παροδική υποχώρηση των ακραίων καιρικών φαινομένων στη διάρκεια της νύχτας. Πιο συγκεκριμένα, πούμε ότι ένας 69χρονος από το χωριό Στουπέι του Δήμου Καρίστου στην Νότια Εύβοια αναζητείται από την ομάδα πυροσβεστικής καθώς και από τους εθελοντές διασώστες. Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος άνδρας είχε καλέσει νωρίτερα την πυροσβεστική, ζητώντας συνδρομή των αρμόδιων αρχών, καθώς, όπως είπε ο ίδιος, κινδύνευε αφού το σπίτι του ήταν δίπλα σε χήμαρο, ο οποίος είχε φουσκώσει και καταλάβαινε ότι τα πράγματα δυσκόλευαν για τον ίδιο. Μέχρι την ώρα δεν έχει εντοπιστεί. Σε ό,τι αφορά την περιοχή, από το απόγευμα της Πέμπτης, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, ο δρόμος που οδηγεί στην παραλία Λιμιώνα της κεντρικής Εύβοιας, 50 χιλιόμετρα βόρεια της Χαλκίδας, αποκλείστηκε λόγω των έντονων καιρικών φαινομένων. Και όπως καταλαβαίνετε, και σήμερα θα είναι μια δύσκολη ημέρα και όπως είπαμε ήδη βρέχει ακατάπαυστα αυτή την ώρα στην Πάτρα και σε άλλες περιοχές της Πελοποννήσου. Είχαμε απίστευτες ζημιές και στην Κέρκυρα, μάλιστα έπεσε ένα τείχος εκεί σε ένα γήπεδο, ευτυχώς δεν υπήρχε κανείς για να έχουμε και νέα προβλήματα, πλημμυρισμένα καταστήματα δεκάδες και σε Αττική και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας όπως και στην Κέρκυρα, η Κέρκυρα που ήδη μετρά τις πληγές επαναλαμβάνω από τον Πάλο. Πριν πάμε να δούμε και τα άλλα δύσκολα ρεπορτάζ, πάμε στα τηλέφωνά μας. Καλημέρα σας. Ακριβή μου Σοφούλα, καλημέρα Στέφανο. Καλημέρα κύριε Στέφανε, πώς είστε, τι κάνετε? Δόξα τω Θεώ, καλά εσείς? Βρέχει στα Τρικαλά φαντάζομαι. Ναι, βρέχει και έχουμε και ψύχρα λίγο. Σήμερα κάνει λίγο κρύο, βεβαίως το έχουμε καταλάβει, από χθες έχει αλλάξει η θερμοκρασία, από αύριο φτιάχνει όμως κάπως ο καιρός και ξεκινούμε την εβδομάδα καλύτερα με 20 βαθμούς Κελσίου στις περισσότερες περιοχές εδώ της Θεσσαλίας και ας μην μπει από τώρα ο χειμώνας, γιατί δεν είμαστε για πολλά πολλά, το έχουμε ξαναπεί, μας λείπουν πολλά ευρώ από την τσέπη για να καταφέρουμε να βγάλουμε αυτόν τον δύσκολο χειμώνα. Αλλά πριν πάω στη δύσκολη επικαιρότητα, γιατί έχω και πολλές δυσάρεστες ειδήσεις σήμερα, νομίζω ότι ένα τραγουδάκι με αυτήν την υπέροχη εικόνα, γιατί μπορεί να είναι λίγο σκοτεινή από τα μετέωρα, αλλά αν μη τι άλλο είναι κάρτι ποστάλ, είναι μια εικόνα που μπορεί να σου κρατήσει έτσι ωραίες, να σου αφήσει μάλλον ωραίες γεύσεις. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγουδάκι.
Μάλιστα, αφιερωμένο στο φίλο μου τον Νίκο και στον Γιώργο τον Πρωτογιάννη τον Στατρίκαλα. Βεβαίως, στο Κατερινάκι σου και σε όλους τους φίλους της εκπομπής μας. Και σε όλους τους τηλεθεατές με πολύ πολύ αγάπη. Πάμε να ακούσουμε το τραγουδάκι για να περάσουμε και στις υπόλοιπες ειδήσεις. Πάμε. Ωρε να ποιος χτυπάει το μαντάλο τον Άνι, τον Άνι, τον Άνι, τον Ανάκη μωρέ και λάταχια το βράδυ. Ωρε να πόψε ο άντρας μην εδώ τον Άνι, τον Άνι, τον Άνι, τον Ανάκη μωρέ και λάταχια το βράδυ. Ωρε θα φτιάξω πίτα ποτήρι τον Άνι, τον Άνι και αυγά τηγανισμένα μωρέ και λάταχια το βράδυ. Ωρε θα πούμε και γλυκό κρασί για να μας φέρει η ζάλη τον Άνι, τον Ανάκη μωρέ και λάταχια το βράδυ. Σοφούλα! Να είστε καλά κύριε Στέφανε, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα από τη Βάνα, από όλους τους τηλεθεατές εδώ, από την αγαπημένη Τριανταφυλιά. Και βεβαίως τον κύριο Θανάση Κούτρα από την Γερμανία, που επίσης μας στέλνει τις καλημέρες του και ο ίδιος, την κυρία Τούλα από την Γερμανία. Και μάλιστα μου λέει ότι, καλό Σαββατοκύριακο μας λέει κιόλας, είχαμε και συνευχές και βροχές στη Γερμανία, βέβαια δεν είχαμε τα καιρικά φαινόμενα της Ελλάδος σίγουρα. Να είστε καλά κύριε Στέφανε, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Επίσης όλους σας αγαπώ και σας λατρεύω, Σοφούλα μου. Και εμείς πολύ πολύ και όλα τα Τρίκαλα εκεί και την Καρδίτσα φυσικά, την αγαπημένη Δυτική Θεσσαλία, την αγάπη μας στη Στέλλα και τον Βασίλη, αλλά βεβαίως πιο πολύ στο Μάριο. Πάμε τώρα να αλλάξουμε θέμα, πάμε σε διαφημίσεις καλύτερα, Μιχάλη μου, για να έχουμε χρόνο να πούμε πολλά περισσότερα, γιατί πηγή 9 και 10, να πάμε σε διαφημίσεις, γιατί θέλω να έχω χρόνο για να πω πάρα πολλά νέα που έχουμε για σήμερα και κυρίως ένα σοκαριστικό περιστατικό που συνέβη στον δρόμο πύργου στην Πελοπόννησο. Και βεβαίως να δούμε και ποια είναι η εικόνα με τον μπάλο εδώ στη Θεσσαλία, που φαίνεται ότι μάλλον δεν θα έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Αυτή την όμορφη εικόνα λοιπόν μας δείχνει ο Μιχάλης Χειμωνίδης, live εικόνα έτσι από τα Μετέωρα, από την όμορφη Καλαμπάκα. Πάμε σε διαφημίσεις και ερχόμαστε σε λίγα λεπτά εδώ για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα για να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Είπαμε για την κακοκαιρία και από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον σε τοπικό επίπεδο δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα, αλλά θα πάμε και στις πληγήσεις περιοχές να δούμε αν έχουμε κάποια νεότερα. Τώρα, πρεμιέρα για το πετρέλαιο θέρμανση από σήμερα με αρκετά υψηλή τιμή. Θα δούμε και το σχετικό ρεπορτάζ. Τώρα σας έλεγα νωρίτερα για ένα σοκαριστικό τροχαίο που συνέβη στο δρόμο στον πύργο Ηλίας, εκεί όπου μια οικογένεια, μια 26χρονη κοπέλα σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, το 5χρονο επίσης παιδάκι τους μέσα στο αυτοκίνητο και ο σύζυγος οδηγός. Δυστυχώς συγκρούστηκαν με τοπικά, με ντάλικα, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Η γυναίκα δυστυχώς νεκρή, δεν έχουμε νεότερα για το βρέφος και επίσης δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο σύζυγος, ενώ στο παίδον μεταφέρθηκε το αγοράκι 5 ετών, από ό,τι μαθαίνουμε είναι σε καλύτερη κατάσταση. Μια απίστευτη οικογενειακή τραγωδία επαναλαμβάνω, με μια νεκρή σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, 26χρονη κοπέλα, δίνει μάχη να κρατηθεί στη ζωή ο σύζυγος, σε μετοπική σύγκρουση ντάλικας με γιο ταχύ αυτοκίνητο. Ο οδηγός της ντάλικας δεν έχει πάθει το παραμικρό και όπως είπαμε τραγική κατάληξη για το γιο ταχύ αυτοκίνητο. Και περιμένουμε να μάθουμε και κάποια νεότερα έτσι και για το βρέφος, γιατί ήταν σε προχωρημένη εγκυμοσύνη, να δούμε αν έχει σωθεί το βρέφος και βεβαίως ποια είναι και η κατάσταση της υγείας του οδηγού. Τώρα, για την αμερικανική ομπρέλα προστασίας, προφανώς τα έχετε δει, έχουμε πει για όσα συμβαίνουν και με την εξωτερική μας πολιτική. Προσπαθούμε παντή τρόπο να πείσουμε τους πάντες ότι είμαστε θωρακισμένοι. Έδωσαν τα χέρια ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδος, ο κ. Δένδιας με της Αμερικής και κάπως έτσι έχουμε την αμερικανική ομπρέλα με τη συμφωνία αυτή.
Τώρα για την απολογία της Έφης Κακαράτζουλα, λίγο πολύ θα έχετε μάθει τα νέα. Η ίδια δεν έπεισε από ό,τι φαίνεται τους δίκαστες, αλλά ούτε και την ίδια την Ιωάννα για την δίθεν συγγνώμη που είπε η ίδια στην απολογία της. Όλα αυτά για λόγους αντιζηλίας, ένα ντοκιμαντέρ. Είχε δει τον τρόπο με τον οποίο θα έριχνε τον βιτριόλι στην Ιωάννα. Εμμονή της είχε γίνει της ίδιας και θέλησε κάπως έτσι απλά να καταστρέψει την ομορφιά της, το πρόσωπο και την ίδια την ζωή. Δεν ήθελα, λέει, να τη σκοτώσω. Δεν έπεισε βεβαίως και για άλλα θέματα, κυρίως που βρήκε το βιτριόλι, γιατί έδωσε 40 ευρώ και όχι 20 και πολλά πολλά άλλα. Αλλά νομίζω ότι η ουσία είναι μία, ότι η ζωή της Ιωάννας δυστυχώς περνά πάρα πολύ δύσκολα. Η ίδια από ό,τι φαίνεται σε λίγα χρόνια θα είναι έξω. Την άλλη Πέμπτη, έτσι, έχουμε τα νεότερα για την απόφαση της δίκης αυτής που μας έχει στιγματίσει όλους. Τώρα, πότε το αγροτικό, το τσεκ, έτσι, διότι την ενιαία ενίσχυση το είπαμε και χθες, περί τα τέλη του μήνα, από τις 18 του μήνα και μετά να περιμένετε. Άρα, λοιπόν, στο τελευταίο δεκαήμερο του Οκτώβρη, η πληρωμή της ενιαίας ενίσχυσης. Δεν έχουμε ακριβή ημερομηνία, αλλά φαντάζομαι μέχρι το τέλος άλλης εβδομάδας θα έχουμε πολλά περισσότερα να πούμε. Τώρα, χθες είχαμε εδώ τον κύριο Λικουρέτζο, τον φιλοξενήσαμε και στην πρωινή ατζέντα και μας έδωσε το πρώτο στίγμα για τις επαφές που θα είχε ο ίδιος. Πριν από τα Χριστούγεννα είναι η είδηση ότι θα αποζημιωθούν οι καστανοπαραγωγοί. Πολύ σημαντική είδηση. Πολύ άμεσα θα γίνει η αποζημιώση, θα γίνουν αποζημιώσεις για την καταστροφή που έχουν υποστεί λόγω της προηγούμενης κακοκαιρίας. Οι καστανοπαραγωγοί που είναι και αρκετοί και σε Πήλιο αλλά και σε Λάρισα. Σημαντική εξέλιξη. Βεβαίως το θέμα είναι να είναι και δίκες οι αποζημιώσεις, δεν είναι μόνο άμεσες. Πάμε να δούμε τι είπε ο κύριος Τριαντόπουλος, γιατί βρέθηκε και ο Υπουργός παρά τον Πρωθυπουργό. Ο κύριος Τριαντόπουλος μαζί με τον κύριο Λικουρέτζο αλλά και την τοπική αυτοδιοίκηση. Είχαμε και σύσκεψη στη Λάρισα, θα δώσουμε όλο το ρεπορτάζ. Να δούμε λοιπόν τι υπόθηκε για τις καταστροφές που είχαμε και σε Μαγνησία αλλά και σε Λάρισα. Κυβερνητικό κλιμάκιο περιόδευσε σήμερα στις περιοχές του Πηλίου που επλήγησαν από την πρόσφατη κακοκαιρία και συγκεκριμένα στο Δήμο Ζαγοράς Μουρεσίου. Η επίσκεψη έγινε από τον Υφυπουργό στον Πρωθυπουργό με αρμοδιότητα σε θέματα κρατικής αραγωγής και αποκατάστασης από φυσικές καταστροφές, κ. Χρήστο Τριαντόπουλο, και τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, Ανδρέα Λικουρέτζο. Επίσης, βρέθηκε ο Γενικός Γραμματέας Πολιτικής Προστασίας και οι υπηρεσιακοί παράγοντες από το Υπουργείο Υποδομών, το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και τον ΕΛΓΑ. Το παρόν έδωσε και ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Αγοραστός, συνοδευόμενος από την Αντιπεριφερειάρχη, κ. Κολυνδρίνη, ενώ εκεί ήταν και ο Δήμαρχος Ζαγοράς Μουρεσίου, κ. Κουτσάφτης. Ο κ. Τριαντόπουλος επισήμανε ότι πέρα από το κομμάτι που αφορά στην καταγραφή των ζημιών, η πολιτεία στέκεται δίπλα στην περιοχή που έχει πληγεί, τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Το μήνυμα που στάλθηκε είναι ότι γρήγορα θα τρέξει η διαδικασία για να δοθούν αποζημιώσεις. Την ίδια ώρα, πάντως, εκφράζεται έντονη ανησυχία από τους κατοίκους της περιοχής για το τι πρόκειται να γίνει τις επόμενες ώρες, καθώς στην περιοχή αναμένονται έντονα καιρικά φαινόμενα όπως και σε ολόκληρη τη χώρα. Μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, με τον Γενικό Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας, με τους υπηρεσιακούς παράγοντες του Υπουργείου Υποδομών, του Υπουργείου Προστασίας του Πολίτη και από τον ΕΛΓΑ, για να, πέρα από την καταγραφή των ζημιών που ήδη έχει ξεκινήσει από την πρώτη στιγμή, να δρομολογήσουμε και τη στήριξη της πολιτείας, όπως αυτή θα είναι τόσο στο κομμάτι των υποδομών, όσο και στο κομμάτι της αγροτικής παραγωγής. Και μάλιστα εδώ είναι προκειμένο σήμερα να κάνουμε μια συζήτηση και με τους τοπικούς παραγωγούς για τα ζητήματα που έχουν απασχολήσει όλη αυτή την περίοδο και τώρα ενισχυθήκαν περαιτέρω και με τον καιρό, με το καιρικό φαινόμενο που είχαμε τις προηγούμενες ημέρες, όπου μαζί με τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ θα μπορέσουμε να απαντήσουμε σε μια σειρά από ερωτήματα που έχουν τεθεί, αλλά και να τους ενημερώσουμε για το τι θα δρομολογηθεί από εδώ και πέρα, έτσι ώστε να έρθουν αποζημιώσεις όχι μόνο γρήγορα, αλλά και δίκαια, όπως γίνεται όλη αυτή την περίοδο, την περίοδο της θητείας του Ανδρέα του Λικουρέτζου στην ΕΛΓΑ. Αυτά λοιπόν σημειώθηκαν χθες. Είπαμε ο κύριος Λικουρέτζος αμέσως μετά, βρέθηκε και στη Λάρισα. Και βεβαίως είχαμε και την σύσκεψη στην Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας, όπου συζητήθηκαν τα προβλήματα και σε περιφερειακή και στην Λάρισα. Και βεβαίως είχαμε την είδηση αυτή που είπαμε και νωρίτερα, ότι θα υπάρξουν συλλογικές εκτιμήσεις και αποζημιώσεις για τις ζημιές και στα κάστανα αλλά και σε άλλες παραγωγές που έχουν υποστεί ζημία. Είχαμε αυτή την σύσκεψη στην Περιφέρεια Θεσσαλίας και ας ελπίσουμε ότι όλα αυτά θα είναι και αληθινά. Γιατί έτσι κι αλλιώς είπαμε ότι εδώ είμαστε να ενοχλούμε πυκνά συχνά τον πρόεδρο του ΕΛΓΑ, προκειμένου φυσικά να έχουμε και τα νεότερα.
Τώρα, στην Μπουμπουλίνα, στη Γιάννουλη, αν μας ακούτε και από τον Δήμο Λαρισαίων, υπάρχει πρόβλημα, έχει πλημμυρίσει και ο δρόμος και κάθε φορά που βρέχει έχουν προβλήματα εκεί. Καλημέρα και στον αγαπημένο Βασίλη. Δεν αντέχουμε άλλο, λέει, πλημμυρίζει συνεχώς. Μπουμπουλίνας είναι ο δρόμος. Αν μπορείτε εκεί να σπεύσετε, να μην έχουν προβλήματα εκεί οι κάτοικοι στην Γιάννουλη της Λάρισας. Θα απευθυνθούμε και εμείς προσωπικά, φυσικά, για να δώσουμε όλα τα νεότερα και τα προβλήματα. Έχουμε ξαναπεί, μπορείτε να μας βρείτε και στο Facebook, Πρωινή Ατζέντα, για τα δικά σας σχόλια, τις δικές σας παρεμβάσεις. Και αν μπορούμε μέσω των ρεπορτάζ να τα αναδεικνύουμε, μπας και βρεθούν λύσεις. Ο κόσμος δεν θέλει πολλά-πολλά, έτσι, απλά καθημερινά προβλήματα να μπορούν να λυθούν, για να μπορεί να καλυτερεύσει και η ποιότητα ζωής μας. Σήμερα λοιπόν, 15 του μήνα, πάντοτε στα μέσα του Οκτώβρη, ξεκινά και η διάθεση πετρελαίου θέρμανσης. Απίστευτα υψηλή τιμή, στο 1,15 με 1,20 η τιμή φέτος, όταν πέρυσι έκλεισε γύρω στα 80 λεπτά. Καταλαβαίνετε λοιπόν γιατί αυξήσεις φωτιά μιλάμε φέτος. Θα πούμε φυσικά τη ζέστη, ζεστούλα, γιατί θα ανυπομονούμε να έρθει το καλοκαίρι με όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι θα πρέπει να είμαστε φέτος ιδιαίτερα προσεκτικοί στο θέμα της θέρμανσης, να κοιτάμε εκεί τα ρολόγια, να ρυθμίζουμε τη θέρμανση. Είδατε και τις συμβουλές τις προηγούμενες μέρες που δείξαμε και το ρεπορτάζ για το φυσικό αέριο. Κατεβάζουμε λίγο τη θερμοκρασία τη νύχτα, όταν λείπουμε επίσης, γιατί αλλιώς θα δούμε κάτι χιλιαρικάκια και δεν θα έχουμε και να τα πληρώσουμε φυσικά. Πάμε να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Διάθεση πετρελαίου θέρμανσης από σήμερα, 1,15 με 1,20 η ξεκινάει η τιμή. Με τιμές φωτιά κάνει πρεμιέρα αύριο Παρασκευή το πετρέλαιο θέρμανση. Σύμφωνα με παράγοντες αγοράς, θα πωλείται ακριβότερο και 45% σε σχέση με πέρυσι τον Οκτώβριο, καθώς η τιμή διάθεσής του θα ξεκινήσει στο 1,13 με 1,15 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα από 0,79 ευρώ πέρυσι, ενώ στα νησιά η τιμή του λίτρου δεν αποκλείται να ξεπεράσει ακόμη και το 1,20 ευρώ το λίτρο λόγω του υψηλού μεταφορικού κόστους. Το πετρέλαιο θέρμανση θα ξεκινήσει αύριο, θα δώσουν και την τιμή. Η τιμή θα είναι πιο αυξημένη από πέρυσι. Πέρυσι έκλεισε λίγο λιγότερο από 1 ευρώ. Φέτος θα ξεκινήσει λίγο περισσότερο από 1 ευρώ. Οι προβλέψεις είναι για το 1,15 με 1,20 θα ξεκινήσει. Βέβαια, όλα τα καύσιμα είναι ανωδικά και βλέπουμε ότι οι βενζίνες και τα πετρέλαια έχουν πάρει τον μεγάλο ανήφορο. Ο εκτροχιασμός των τιμών γίνεται διεθνώς. Είναι παγκόσμια η κρίση και η ύφεση. Το ένα το πρόβλημα σε εμάς είναι ότι δεν έχουν ισοσταθμίσει τα ΦΠΑ η προηγούμενη κυβέρνηση. Ενώ έχουν φέρει στο 6% το φυσικό αέριο και τη ΔΕΗ, δεν έχουν κατεβάσει τη θέρμανση στο 6%. Την έχουν σαν είδος πολυτελείας με το 24%. Οπότε φανταστείτε ότι εάν μπορέσει να καινοτομήσει αυτή η κυβέρνηση και το κάνει 6% για να πηγαίνουμε με δύο ταχύτητες στη θέρμανση, τότε θα μιλάμε ότι το πετρέλαιο θα είναι σαφώς πολύ φθηνότερο από τα υπόλοιπα είδη για θέρμανση. Δεν βλέπουμε κάτι καλοδυσίωνα τα μηνύματα. Από ό,τι μας ειδοποιούν οι εταιρείες πετρελοειδών είναι ότι θα είναι ανωδική όλο τον Οκτώβριο οι τιμές των καυσίμων. Και ο ειδικός φόρος στην Ελλάδα καλά κρατεί. Όπως ξέρετε, είμαστε η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στην τιμή πώλησης της βενζίνης. Άρα είμαστε μαζί με τις σκανδιναβικές χώρες που εμείς δεν έχουμε καμία σχέση με τους μισθούς των σκανδιναβικών χωρών. Να μην πω ότι εμείς είμαστε στο 1/3, 1/4 των μισθών των βασικών και αυτοί είναι στο δεύτερο. Οπότε δεν έχουν τόσο μεγάλο ζόρι, να το πω λαϊκά, οι άλλες χώρες όσο έχει η Ελλάδα. Να αναφέρω δε ότι η Γερμανία έχει κάνει μεγάλη πτώση στη θέρμανση και έχει ανακοινωθεί ότι θα είναι στο 0,80 θα ξεκινήσει. Οπότε αυτό θα βοηθήσει πάρα πολύ τους καταναλωτές. Εντός του Νοεμβρίου αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα My Thermacy της ΑΔΕ, μέσω της οποίας τα νοικοκυριά θα υποβάλουν τις αιτήσεις τους για να λάβουν το επίδομα θέρμανσης, το οποίο φέτος ξεκινάει από τα 100 ευρώ και φτάνει ως και τα 750. Το επίδομα αναμένεται να δοθεί προκαταβολικά στους δικαιούχους μέχρι τέλος Δεκεμβρίου. Τα επιδόματα που δόθηκαν, αφού τα διεύρυνε η κυβέρνηση και τα κλιμάκια και τα συστηματικά κριτήρια των καταναλωτών, πολύ καλά έκανε, μπράβο της. Ό,τι πάρουν οι καταναλωτές είναι καλό, απλώς. Όσο δίκαιος και αν θέλει να είναι ο νομοθέτης, δεν μπορεί να κάνει δίκαια κατανομή και ένα πολύ μεγάλο μέρος χάνεται από κάποια αδικία που δημιουργείται από παιδιά που είναι άνεργα, από φοιτητές, από φιλοξενούμενους και ένα άλλο κομμάτι χάνεται στη γραφειοκρατία. Δηλαδή είναι πάρα πολύ λυπηρό, συγκεντρώνονται χαρτιά σε λογιστικά γραφεία, βενζινοπολικά, ξέρω εγώ, καταστήματα καταναλωτών και εκεί πέρα χάνεται ένα μεγάλο ποσό. Άρα, αν θα μπορούσε να κατεβάσει το ΦΠΑ για μένα στη θέρμανση, θα μιλούσαμε ότι σήμερα θα είχαμε την καλύτερη τιμή θέρμανσης από όλα τα άλλα τα ενεργειακά είδη θέρμανσης. Εδώ η Λάρισα είναι πολύ ενημερωμένη, να μην σας πω και η Θεσσαλία. Ξέρουν
ότι αύριο θα βγει η τιμή, ξέρουν ότι η πρώτη εβδομάδα θα είναι βολιδοσκοπήσεις, όμως άρχισαν να καίνε τα καλοριφέρ. Οι έχοντες του πετρελαίου θέρμανσης, ας πούμε, περισσότεροι έχουν εφοδιαστεί από πέρυσι. Έχουν κάποιοι, τώρα βλέπουν ότι οι προβλέψεις μετεωρολογικά είναι ότι θα έχουμε βροχές όλο το μήνα, θα έχουμε κρύο, φέτος θα είναι διαφορετικός ο χειμώνας από πέρυσι. Απλώς μέχρι τέλος του έτους οι προβλέψεις είναι ότι θα είναι ανωδικά όλα τα καύσιμα. Υπολογίζεται ότι πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα θα λάβουν φέτος το επίδομα, το οποίο είναι αυξημένο κατά 36% για τα νοικοκυριά χωρίς παιδιά, 49% για τις οικογένειες με ένα παιδί, 59% για όσους έχουν 2 παιδιά και 68% για τις οικογένειες με 3 παιδιά. Τώρα, πριν πάμε σε διαφημίσεις, να πούμε ότι είναι άκαρπες παραμένουν οι έρευνες της αστυνομίας και των εθελοντών για τον εντοπισμό του 89χρονου Βασίλη Τσιγκούδη, ο οποίος εξαφανίστηκε μετά από βόλτα που πήγε στην περιοχή του Βόλου στις 12 Οκτωβρίου. Και για τον λόγο αυτό, να πούμε ότι ήδη έχει εκδοθεί και Silver Alert. Να πούμε ότι την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε μπουφάρ, μπλε καρό πουκάμισο, γκρι παντελόν και μαύρα ή καφέ παπούτσια. Χρησιμοποιεί ένα μπαστούνι, η ζωή του βρίσκεται σε κίνδυνο. Αν καταφέρουμε μέχρι το κλείσιμο της εκπομπής να δείξουμε και τη φωτογραφία, 81 ετών, έτσι, μάτια γαλανά, ύψος 1,70, βάρος κανονικό. Ελπίζουμε να βρεθεί και να είναι καλά στην υγεία του. Εμείς πάμε γρήγορα σε διαφημίσεις με αυτήν την όμορφη εικόνα, γιατί μπορεί να είναι λίγο σκοτεινή, αλλά πραγματικά είναι όμορφη, όπως και να έχει τα μετέωρα, όλες τις εποχές του χρόνου. Πραγματικά νομίζω ότι μας γαληνεύουν, όπως και να έχει. Πάμε σε διαφημίσεις και επανερχόμαστε λίγα λεπτά. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστροφή στην πρωινή ατζέντα. Σήμερα να πούμε ότι ο Νίκος Φίλης είναι στη Λάρισα, παραχωρεί μάλιστα σε λίγη ώρα και συνέντευξη τύπου θα είμαστε εκεί. Στη σκιά βεβαίως και πολλών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν, ειδικά σε ό,τι αφορά το τμήμα του αγροτικού του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ εδώ στην Λάρισα. Είχαμε ομαδική παρέτηση από τη Γραμματεία Αγροτικού, 10 από τα 11 συνολικά μέλη. Δηλαδή σχεδόν όλη η Επιτροπή, η Γραμματεία μάλλον του συντονιστικού του αγροτικού ζητήματος εδώ, των ζητημάτων μάλλον της Λάρισας, έχουν παρετηθεί. Να πούμε ότι στα αγώνα που ξεχύλισε το ποτήρι και οδήγησε σε αυτές τις παρετήσεις ήταν μια εκδήλωση που την είχαμε αναφέρει μάλιστα την προηγούμενη εβδομάδα στη Φαλάνη, η οποία αναβλήθηκε. Η επίσημη αιτιολογία ήταν ότι υπήρχαν προβλήματα λόγω των καιρικών συνθήκων και έτσι αναβλήθηκε. Όμως ο πραγματικός λόγος ήταν πληροφορήστε ένα καυγάς μεταξύ Γραμματείας Αγροτικού και Νομαρχιακής για το συντονισμό της εν λόγω εκδήλωσης. Όπως καταλαβαίνετε, υπάρχουν λέει έτσι κακές σχέσεις μεταξύ των μελών και ένας λέει εκ των παρετηθέντων, ο οποίος σημειώνει μάλιστα ότι οι κύριοι της Νομαρχιακής βγάζουν ηλαρά με το αγροτικό τμήμα, δεν τους άρεσε η δραστηριότητά μας, ούτε το γεγονός ότι ήμασταν πολυμελείς γιατί είχαν μάθει σε μονοψήφιους αριθμούς. Πολλές βολές λοιπόν από τους ανθρώπους που παρετήθηκαν από την Νομαρχιακή αγροτικών ζητημάτων του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ και καταλαβαίνετε στη σκιά όλων αυτών των προβλημάτων. Έχουμε και την έλευση του κυρίου Νίκου Φίλη και νομίζω ότι θα πρέπει να τα λύσουν εκεί τα ισοκομματικά τους και ας αφήσουν ανθρώπους που γνωρίζουν να βγουν και μπροστά και μάλιστα πρόκειται και για ένα τμήμα που ήταν και 11 μέλη, έτσι, ήταν αρκετά τα μέλη και μπορούσαν έτσι να ασχοληθούν και με τα αγροτικά ζητήματα. Γιατί μην ξεχνάτε ότι είμαστε και σε μια αγροτική περιοχή, δεν το συζητώ, άρα παίζει και καθοριστικό ρόλο, θα έλεγε κανείς, όσον αφορά την τοπική οργάνωση. Τώρα, πάμε σιγά σιγά να δούμε και τα υπόλοιπα θέματα μας. Βεβαίως, είπαμε για τα θέματα που ρωτάτε όσον αφορά την ενιαία ενίσχυση, τέλος του μήνα, έτσι θα έχουμε τις πληρωμές. Τώρα, να δώσουμε και άλλες τοπικές ειδήσεις που αφορούν βεβαίως και πάμε στην Καρδίτσα, βεβαίως πάμε στην Καρδίτσα, να πάμε να δούμε μια ιστορία που ξεκίνησε πριν από λίγο καιρό και έχει να κάνει με τα πλαστά πιστοποιητικά. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια ιστορία που ξεκίνησε με 33 πλαστά πιστοποιητικά, αυτή την ώρα υπάρχουν πληροφορίες ότι ξεπερνούν ακόμη και τα 90. Θα δούμε λοιπόν αν όντως έχουν να κάνουν με 44χρονη υπάλληλο. Η ίδια τα αρνείται. Λέει ότι για τα 33 πλαστά πιστοποιητικά, ναι, είμαι υπεύθυνη. Ήταν κακή λέει τότε η ψυχολογία μου. Προσπάθησα να βοηθήσω συγκινικά και φιλικά πρόσωπα. Δεν έχω καμία σχέση με τα υπόλοιπα πλαστά πιστοποιητικά. Να δούμε το σχετικό ρεπορτάζ. Αφορά βέβαια στο κέντρο υγείας Παλαμά, από εκεί ξεκίνησε το κουβάρι έτσι όλων των εξελίξεων σχετικά
με το θέμα έτσι, των πλαστών πιστοποιητικών και δυστυχώς είχαμε μετά και άλλες καταγγελίες και άλλες αποκαλύψεις ανά την Ελλάδα. Πάμε να δούμε λοιπόν τις νέες αποκαλύψεις με τα πλαστά πιστοποιητικά ή αλλιώς μαϊμού πιστοποιητικά εμβολιασμού. Έρευνα δίχως τέλος φαίνεται πως εξελίσσεται η πολύκρωτη υπόθεση των πλαστών πιστοποιητικών εμβολιασμού στον Παλαμά Καρδίτσας, καθώς ο αριθμός τους αποδεικνύεται μεγαλύτερος σε σχέση με τις αρχικές εκτιμήσεις των αρχών. Συγκεκριμένα, σε βάρος της 44χρονης υπαλλήλου του Κέντρου Υγείας, έρχεται να προσθεθεί η χορήγηση δεκάδων επιπλέον πιστοποιητικών μαϊμού, με τον αριθμό τους να ξεπερνούν προς το παρόν τα 90. Η κατηγορούμενη πάντως δήλωσε πως δεν φέρει καμία απολύτως ανάμειξη με αυτή την εξέλιξη, ενώ οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες έχοντας βάλει στο μάτι τουλάχιστον άλλα 27 εμβολιαστικά κέντρα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, τα περισσότερα από τα οποία σύμφωνα με στοιχεία εντοπίζονται στη Θεσσαλία, την Αττική, τη Δυτική Ελλάδα αλλά και την Ήπειρο, με τον εντοπισμό της απάτης να γίνεται μέσω χρήσης ηλεκτρονικών στοιχείων. Ειδικότερα, η Εθνική Αρχή Διαφάνειας ελέγχει πρωτίστως τον ταχυδρομικό κώδικα, αφού παρατηρείται πολλές φορές εικονική του αλλαγή, ενώ στη συνέχεια δίνουν προσοχή τόσο στο ρυθμό εμβολιασμών και στην απότομη αύξηση σε συγκεκριμένες περιοχές, όσο και στη μαζική προσέλευση του κόσμου στα κέντρα εμβολιασμού εκτός του προβλεπόμενου ωραρίου. Αξίζει να σημειωθεί πως σημαντική στις προσπάθειες των αρχών είναι και η συμμετοχή των πολιτών που προχωρούν στις απαραίτητες καταγγελίες. Άντε να δούμε μια σκουπιά τώρα που μας έχει απασχολήσει έντονα. Τώρα, ξαναλέω πάλι, στον Δόμο Μπουλίνα, στη Γιάννουλη, σπεύσατε και από τη Δημοτική Αρχή και δεν είναι δυνατόν να λέτε και οι τοπικοί παράγοντες ότι συμβαίνουν αυτά. Προφανώς και συμβαίνουν. Το θέμα είναι να επιλύονται κιόλας και εντάξει, το θέμα δεν επισημαίνουμε ένα πρόβλημα, αλλά να το λύνουμε. Γι' αυτό έχετε εκλεγεί, για να λύνετε προβλήματα, όχι απλά χτυπάτε την πλάτη και να λέτε συμβαίνουν αυτά. Αυτό είναι για άλλες εποχές. Ξαναλέω πάλι, Μπουμπουλίνας έχει πλημμυρίσει ο δρόμος εκεί στη Γιάννουλη. Το λέω για τη Δημοτική Αρχή της Λάρισας να σπεύσουν, γιατί υπάρχουν και άνθρωποι ηλικιωμένοι, υπάρχουν και άνθρωποι που πρέπει να διασχίσουν το δρόμο, να κάνουν τις δουλειές τους και βεβαίως δεν έχουμε και έντονα καιρικά φαινόμενα, πλημμυρικά φαινόμενα σήμερα. Υπάρχει και χρόνος έτσι να τα κάνετε όλα αυτά. Τώρα, πάμε στο κλείσιμο της εκπομπής, να δούμε τι γίνεται με τους εκπαιδευτικούς. Πάρα πολλά τα ερωτήματά σας, ειδικά για τη μεγάλη συμμετοχή που είχατε τις προηγούμενες ημέρες, για την αξιολόγηση. Και από ό,τι φαίνεται, τα πράγματα πλέον έχουν δυσκολέψει για τους ίδιους, αλλά λένε δεν πτωούμαστε. Ακόμη και με τα όσα ακούστηκαν τις προηγούμενες ημέρες, ότι αν συμμετέχουν σε απεργιακή κινητοποίηση για την αξιολόγηση, πρόστιμο 3.000 ευρώ. Δεν απειλούμαστε, δεν σταματάμε τους αγώνες. Μάλιστα και χθες και σήμερα είχαμε κατά τόπου συνελεύσεις των εκπαιδευτικών για να δουν πώς θα μπορέσουν να αντικρούσουν για ακόμη μια φορά όλα όσα συμβαίνουν από το Υπουργείο Παιδείας. Δεν τρομοκρατούμαστε, αλλά ούτε δεχόμαστε και απειλές της Υπουργού Παιδείας περί προστήμων σε απεργούς εκπαιδευτικούς, τονίζουμε, δηλώσει οι εκπαιδευτικοί. Οι εκπαιδευτικοί δεν απειλούνται και δεν φοβούνται, γιατί συμμετείχα σε μια νόμιμη και συνταγματικά κατοχυρωμένη απεργία, τη λεγόμενη απεργία αποχή. Σενάρια που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για επιβολή προστίμου 3.000 στους εκπαιδευτικούς κινούνται στη σφαίρα της φαντασίας. Η απεργία αποχή κηρύχθηκε παράνομη, αλλά όχι καταχρηστική, όπως επιδίωκε η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας. Οφείλει η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας να πάρει το μήνυμα της μαζικής συμμετοχής των εκπαιδευτικών, ειδικά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, σε ποσοστό σε όλη την Ελλάδα πάνω από 70%, να κάνει έναν ουσιαστικό διάλογο με τις εκπαιδευτικές ομοσπονδίες, και πρέπει να τονίσουμε για ακόμη μια φορά ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι αντίθετοι στην αυτοαξιολόγηση. Όπως έχω τονίσει, η αυτοαξιολόγηση ήταν όμως του κράτους από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνο όμως το οποίο διαφωνούμε είναι η κατηγοριοποίηση των σχολικών μονάδων που θα οδηγήσει στην κατηγοριοποίηση εκπαιδευτικών και μαθητών. Πρέπει λοιπόν να το καταλάβει ότι έχοντας απέραντι τους λειτουργούς της εκπαίδευσης, καμιά εκπαιδευτική μεταρρύθμιση δεν πρόκειται να πετύχει. Οι εκπαιδευτικοί θα απαντήσουν με νέα κινητοποίηση, αν χρειαστεί, όπως δηλώνουν, καθώς το Υπουργείο εμφανίστηκε αδιάλακτο στο εν λόγω θέμα της αξιολόγησης. Με αυτά και με αυτά και με αυτή την υπέροχη εικόνα από τα μετέωρα, live εικόνα που μας δείχνει και κινήσει φυσικά ο Μιχάλης Χειμωνίδης. Θα πάμε στις τελευταίες διαφημίσεις και ερχόμαστε να κλείσουμε και αυτή την πρωινή ατζέντα αλλά και αυτήν την εβδομάδα. Σε λίγα λεπτά εδώ.
Σωστό. Στο κλείσιμο της εκπομπής να πούμε ότι από σήμερα το μεσημέρι μέχρι και αργά το βράδυ λένε ότι ο μπάλος θα χτυπήσει και τη Μαγνησία και τις Βορειοσποράδες. Ας ελπίσουμε ότι δεν θα έχουμε πραγματικά ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν το θέλουμε σε καμία περίπτωση. Είναι ήδη πληγωμένη η Θεσσαλία από τον Ιαννό, από την Αθηνά. Δεν θέλουμε να μας επισκεφθεί και ο μπάλος. Αρκετά προβλήματα έχουν σημειωθεί ήδη στην Αττική, τα λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, ενώ αυτή την ώρα σοβαρά είναι τα προβλήματα και μετατοπίζεται η κακοκαιρία στην Πελοπόννησο, αλλά και σε άλλες περιοχές της χώρας, όπως και πιο βόρεια, κυρίως πάνω προς την Ορεστιάδα. Ας ελπίσουμε να μην έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Από τον Μιχάλη Χειμωνίδη, τον Βασίλη Καραμπάση, την Έλληνα Κυριαζίδου και εμένα, ευχές για μια πολύ πολύ όμορφη ημέρα. Ακόμη καλύτερο Σαββατοκύριακο και πριν κλείσουμε την εκπομπή, να στείλω πολλές καλημέρες στον Κώστα που μας παρακολουθεί διαδικτυακά. Στη Χαϊδό, από το βροχερό, λέει, Ηράκλειο της Κρήτης. Την αγάπη μας στέλνουμε στο Ηράκλειο της Κρήτης. Επίσης την αγαπημένη Βάνα δεν το συζητώ, στον Φίλιππα από τη Σκιάδο που μας παρακολουθεί, την αγάπη μας στο νησί του Παπαδιαμάντη και στα νησιά των Βορείων Σποράδων που τόσο μα τόσο πολύ αγαπάμε και δεν είναι μόνο για το καλοκαίρι να τα επισκεπτόμαστε, αλλά φυσικά καθ' όλη τη διάρκεια της χρονιάς, γιατί η ομορφιά καμιά φορά κρύβεται ακόμη και σε άλλες στιγμές που δεν έχει και πάρα πολύ κόσμο, να απολαύσουμε και να γνωρίσουμε τον τόπο μας ακόμη περισσότερο. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλό Παρασκευό Σαββατοκύριακο σε όλους. Υπομονή, κακοκαιρία είναι, θα περάσει.